από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τις 12 σήμερα το μεσημέρι τηλεοπτικές κάμερες και δεκάδες δημοσιογράφοι από κάθε μέσο κάλυψαν μία ακόμη κρίσιμη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Οι προσδοκίες να μην δούμε έναν ακόμη πολιτικό παραλογισμό και να μην αναβιώσει το πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχη σύσκεψη που σημαδεύτηκε από ιδεολειψίες και κατέρωθεν διαρροές για το ποιος είπε τι και σε ποιον είναι χαμηλές. Το βέβαιο είναι ότι κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν προσέφερε λευκή επιταγή στον Αλέξη Τσίπρα. Το κλίμα μας μεταφέρει ο συνεργάτης μας από τη Βουλή, Μάκης Τουμάσης. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, όπου στη διάσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, που ήταν μαραθώνια, αναζητούσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, εκτός βέβαια από τον Νίκο Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής που δεν είχε προσκληθεί, αναζητούσαν τρόπους διαφυγής με κομψό τρόπο από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν στην πραγματικότητα εγκλωβιστεί και παγιδευτεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αφού είναι υποχρεωμένοι κατά βάθος από τους δανειστές να συμφωνήσουν και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά να μην βγουν έξω αν δεν συμφωνήσουν. Ο κ. Κουτσούμπας έφυγε πρώτος αφού δεν ήθελε να εκτεθεί, παγιδευόμενος σε μια συμφωνία που κομματικά τη θεωρούσε απορριπταία, αλλά συμφώνησε πως στην ουσία δεν θα την υπονομεύσει στην πορεία του χρόνου. Πάντως μετά από μακρά συζήτηση, όπου όλοι προσπαθούσαν όπως είπαμε να βρουν κοινό τόπο και τρόπο συμφωνίας, τελικά ζητούν αναλογική κατανομή των προσφυγικών ροών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τήρηση της Σύμβασης της Γενέβης του 1960, η οποία καθορίζει ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος είναι μετανάστης. Πρώτος έφτασε λοιπόν, ας πούμε, ο κ. Βασίλης Λεβέντης, έχοντας στο πλευρό του το γιο του και βουλευτή της Ένωσης Κεντρών, τον κ. Μάριο Γεωργιάδη, και αμέσως μετά στο κτίριο μπήκε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο συνόδευε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος. Άφωνοι έμειναν πάντως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ομολόγησε πως δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμό προσφύγων μεταναστών. Αξίζει απλά για τη μεταφορά της εικόνας και των παραλυπωμένων να πούμε πως στην αρχή της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς έναν καφέ φάκελο, ο οποίος περιείχε στοιχεία για την κατάσταση με το προσφυγικό πρόβλημα και που σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τα στοιχεία αυτά αφορούσαν τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, την παρεχόμενη σύντηση, την ιατρική μέρημνα, τη φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών κλπ. Από την πλευρά του, ο κ. Βασίλης Λεβέντης απείλησε πάντως πως δεν θα μπει σε συζήτηση για το προσφυγικό εάν δεν τεθεί θέμα οικουμενικής κυβέρνησης και απείλησε μάλιστα με αποχώρηση αν δεν γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Η κυρία Γεννηματά τέλος επέμενε να συγκροτηθεί κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, διευκρινίζοντας όμως ότι θα παραμείνει στο τραπέζι της σύσκεψης ακόμα και αν δεν τεθεί το θέμα αυτό. Δηλαδή, οικουμενική με σύμφωνη γνώμη υπήρχε και από την κυρία Γεννηματά ουσιαστικά και από τον κύριο Λεβέντη. Αλλάζοντας τοπίο ενημέρωσης, ας πάμε στο προσφυγικό, που ασφυκτική είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στους καταβλισμούς των προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως οι γιατροί του κόσμου κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για εξάπλωση επιδημιών και η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται πως έως χθες βρίσκονταν στο ελληνικό έδαφος περισσότερα από 32.000 άτομα, σχεδόν 12.000 είναι στην Ιδωμένη και 7.000 είναι περίπου στα νησιά. Ένα νέο κίνδυνο αντιμετωπίζει η Ελλάδα σύμφωνα με τον οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της ζώνης Σέγγεν έως το τέλος του χρόνου που τον παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρεται στον οδικό αυτό χάρτη, η απόφαση για το ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτής της αίτησης, του ασύλου δηλαδή, θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και συγκεκριμένα σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα του Δουβλίνου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια ευκαιρία ώστε να επιστρέφονται οι αιτούντες άσυλου στην πρώτη χώρα εισόδου. Δηλαδή, εν προκειμένου θα είναι μάλλον η Ελλάδα ή η Ιταλία. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν προτίθεται να παρουσιάσει την αξιολόγησή της για τη δυνατότητα επαναφοράς των μεταφορών του Δουβλίνου προς την Ελλάδα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτομάτως δημιουργούνται οι συνθήκες για την επιστροφή στην Ελλάδα δεκάδων χιλιάδων μεταναστών, καθώς ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κρατήσουν στο έδαφος τους μόνο πρόσφυγες. Με κοινές θέσεις και απαιτήσεις για άδειο, μεσονομικό και συντάξεις, αναμένεται εξάλλου να επιστρέψουν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα οι δανειστές. Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στο δείπνο των θεσμών με τον κύριο Τόμψεν διέγνωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρωπαίοι βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία. Το αν επιτευχθεί συμφωνία λίγο πριν από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Μαρτίου δεν το γνωρίζω, είπε χθες, αλλά έσπευσε να τονίσει ότι σε κάθε περίπτωση οι θεσμοί θα επιστρέψουν με ενιαία θέση.
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί με γραμμή άμυνας τα νεότερα στοιχεία που δείχνουν μικρότερη ύφεση το 2015, 0,3% και πρωτογενές πλεώνασμα 0,2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στέκει αμετακίνητο στις αξιώσεις του και επιμένει ότι θα χρειαστούν μέτρα ύψους 7,2 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ την τριετία 2016-2018. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο κ. Τζέρι Ράις, κατέστησε χθες σαφές ότι το Ταμείο δεν προτίθεται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω και ερωτηθείς για τις βελτιωμένες επιδόσεις έναντι των στόχων, επανέλαβε κοφτά πως ισχύουν όσα έγραψε ο κ. Τόμψεν. Μιλώντας τέλος σε εκδήλωση του London School of Economics, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η αξιολόγηση, όπως κατάλαβα κατά την τελευταία συνάντηση του Eurogroup και θα καταλάβω, όπως είπε και στην επόμενη συνάντηση τη Δευτέρα, δεν έχει ολοκληρωθεί, επειδή ως τώρα η Ελλάδα δεν έχει επιτύχει ό,τι είχαμε συμφωνήσει για αυτή την αξιολόγηση. Από την Αθήνα για τον DR, Μάκης Τουμάσης. Κατά την έναρξη της σύσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρωθυπουργός παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς φακέλους με στοιχεία για την κατάσταση σχετικά με το προσφυγικό και το έργο των εμπλεκομένων φορέων στη διαχείρισή του. Τα στοιχεία αφορούσαν τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται, την πρόοδο, τη δημιουργία δομών υποδοχής, καταγραφής και φιλοξενίας, την παρηχόμενη σύντηση, την ιατρική μέρημνα, τη φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για τη δημιουργία νέων υποδομών. Ο καφέ φάκελος που παρέδωσε στους πολιτικούς αρχηγούς κατά την έναρξη της σύσκεψης στο Προεδρικό Μέγαρο Αλέξης Τσίπρας περιείχε τα στοιχεία, τον αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται, την πρόοδο, τη δημιουργία δομών υποδοχής, καταγραφής και φιλοξενίας, την παρεχόμενη σύντηση, την ιατρική μέρημνα, τη φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για τη δημιουργία νέων υποδομών. Επίσης, περιλαμβάνονται πίνακες για την πορεία των καταγραφών και των ταυτοποιήσεων. Τα στοιχεία είναι εξειδικευμένα ανά περιοχή και τομέα δραστηριοποίησης, ενώ για τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη υπάρχουν και αναλυτικοί πίνακες εργασιών, με τα δεδομένα αυτά να διαμορφώνουν μια σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα του κυβερνητικού σχεδίου για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Μια πλήρη, ολοκληρωμένη και ρεαλιστική πρόταση για τη διαχείριση των απορριμμάτων παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Τρίπολη Αύριο, Κώστας Τζιούμης, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί. Συγκεκριμένα είπε, προκειμένου να προχωρήσουμε όπως απαιτείται από τον νόμο στον τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων για το Δήμο Τρίπολης, παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος μεσοπρόθεσμα. Είναι προτάσεις απολύτως συμβατές με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αντιπροσωπεύουν το σύγχρονο τρόπο ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων. Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε μία πρόταση που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων για το Δήμο Τρίπολης, την οποία έχουμε καταθέσει εδώ και λίγες μέρες επισήμως στο πρωτόκολλο του Δήμου και θα θέλαμε σήμερα να την επικοινωνήσουμε λίγο και με τους πολίτες και με εσάς στα μέσα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η περιοχή μας και ειδικά ο Δήμος Τρίπολης, αλλά και όλη η Πελοπόννησος. Επίσης, είναι γνωστό ότι το Δεκέμβριο ψηφίστηκε ο καινούργιος εθνικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο οποίος βάζει ένα γενικό πλαίσιο που θα πρέπει να λειτουργήσει η χώρα όσον αφορά τον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και απαιτεί. Ο νόμος αυτός λέει σε ένα μήνα, βέβαια τώρα έχουν περάσει τρεις μήνες, ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει να εκπονήσει ένα τοπικό σχέδιο, δημοτικό τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Πριν περίπου 20 μέρες είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήσασταν και παρακολουθήσατε. Εμείς περιμέναμε εκεί να ακούσουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το τοπικό αυτό σχέδιο διαχείρισης, τι προτείνει. Ο κύριος Δήμαρχος μας είπε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος, ότι την ετοιμάζει και θα μας την παρουσιάσει σε επόμενο συμβούλιο. Εμείς λοιπόν εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμευτήκαμε ότι θα καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας ιδέες και προτάσεις για το θέμα αυτό, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που πρέπει να ακολουθήσει για να καταλήξουμε τέλος σε ένα σχέδιο και να το εφαρμόσουμε. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι μονάδες, ότι κάθε Δήμος μπορεί να φτιάξει τη δική του μονάδα για πάρα πολλούς λόγους, οικονομικούς, λειτουργικούς, χωροταξικούς κλπ. Νομίζουμε, και αυτή είναι η θέση της παραταξής μας, ότι το περιφερειακό σχέδιο της Πελοποννήσου ουσιαστικά θα πρέπει να συγκρίνει οικονομικά, περιβαλλοντολογικά και διαχειριστικά δύο εναλλακτικές επιλογές. Ή μία μικρή μονάδα σε κάθε ένα έως τέσσερους Δήμους, δηλαδή είπαμε ότι ένας Δήμος μόνος δεν μπορεί, ή μία ή περισσότερες μεγαλύτερες περιφερειακές μονάδες. Αυτό είναι θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού. Και εκεί θα τοποθετηθούμε όταν θα αντιθούμε.
Τέλος, η τελευταία και νομίζω από τις πιο σημαντικές δράσεις που πρέπει να κάνουμε είναι η επένδυση στην επιστοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού. Για να επιτευχθούν όλα αυτά που είπαμε παραπάνω, θα πρέπει ο Δήμος να οργανώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, το οποίο θα πρέπει να περιέχει πολυδιάστατες δράσεις, είτε προβολή με πολλούς τρόπους στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είτε διαφημιστικά σπότ, είτε έντυπο υλικό και κυρίως περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία. Έτσι ώστε και στους δημότες, πόρτα-πόρτα, έτσι ώστε σιγά σιγά να αναπτύξουν αυτό που λέμε περιβαλλοντική συνείδηση. Αυτό που συμπεραίνουμε από τα παραπάνω που είπαμε είναι ότι οι δράσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι είτε τοπικές που αφορούν το επίπεδο του Δήμου, είτε υπερτοπικές. Τοπικές δράσεις, όπως είπαμε, που μπορεί να κάνει ο Δήμος Τρίπολης, είναι βέβαια η αποκομιδή, η μεταφορά, η ενημέρωση των πολιτών, η εφαρμογή του πληρών όσο παράγω, η οικιακή κομποστοποίηση, η κομποστοποίηση των οργανικών με μηχανικούς κομποστοποιητές και μονάδες κομποστοποίησης. Σε υπερτοπικό επίπεδο, είναι δράσεις που είναι δράσεις πρόληψης εθνικές, δράσεις που αφορούν επαναχρησιμοποίηση, που έχουν βάση βέβαια το Δήμο, αλλά μπορούν να γίνουν σε επίπεδο περισσότερων Δήμων. Τα πολλά ειδικά ρεύματα αποβλήτων που είπαμε για ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση, μπαταρίες, ελαστικά, τηγανέλη, αυτά που είπαμε, τα πράσινα σημεία και βέβαια οι μονάδες διαχείρισης συμμίκτων και προδιαλεγμένων οργανικών. Τελικά, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η πρόταση δική μας, είμαστε υπέρ μιας πρότασης η οποία λέει όχι στην καύση και στις μεγάλες μονάδες διαχείρισης σύμμικτων απορριμμάτων, προκρίνει την ολοκληρωμένη εναλλακτική διαχείριση με διαλογή στην πηγή όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Σεβόμαστε την ιεράρχηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για μείωση, επανάθρηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση και τελική διάθεση των υπολείπων. Και αντιμετωπίζει νομίζω τους πολίτες του Δήμου μας και όλους τους Έλληνες πολίτες ως ισότιμους με τους άλλους Ευρωπαίους που τα καταφέρνουν. Έτσι μπορούμε νομίζω και εμείς να τα καταφέρνουμε. Βέβαια, επειδή όπως είπαμε είμαστε ρεαλιστές, αποδεχόμαστε ότι θα υπάρχει μια μεταβατική φάση ώστε να υλοποιηθεί πλήρως η εναλλακτική διαχείριση. Μέχρι τότε σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε τις μονάδες διαχείρισης μεγάλες. Αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα ολοκληρωμένου δημοτικού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, στο κάθε Δήμος να προγραμματίσει με χρονοδιαγράμματα και με προϋπολογισμό τι ενέργειες είναι αυτές που θα κάνουν ώστε να μειώσουμε τα σύμμικτα και αυτοί οι δημοτικοί σχεδιασμοί να ενταχθούν στον περιφερειακό σχεδιασμό, ώστε να η Πελοπόννησο πλέον, που θεωρείται η περιφέρεια της Ελλάδος που έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες, να φτάσει στους στόχους που έχουν τεθεί. Εμείς, όπως είπα και πριν, καταθέσαμε αυτή την πρότασή μας τις προηγούμενες μέρες στο Δημοτικό, στο Δήμο. Και βέβαια την καταθέτουμε δημόσια για να γίνει κάποιος δημόσιος διάλογος. Πιστεύουμε ότι όλες οι άλλες παρατάξεις, όποιες μάλλον άλλες παρατάξεις έχουν προτάσεις, θα πρέπει και αυτές να την καταθέσουν. Και βέβαια ο στόχος όλων αυτών για μας είναι να γίνει ένας ειλικρινής διάλογος με τη συμμετοχή βέβαια της Δημοτικής Αρχής πρωτίστως, αλλά και όλων των παρατάξεων και των φορέων και των δημοτών, έτσι ώστε τελικά να καταλήξουμε σε ένα τοπικό σχέδιο το οποίο θα δεσμευτούμε όλοι ότι θα το στηρίξουμε πλήρως γιατί αυτό απαιτείται και θα το υλοποιήσουμε. Παρά τις επιμέρους διαφορές, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, κόμματα του Ευρωμονόδρομου, τα στηρίγματά του στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, δίθεν ανεξάρτητοι συνδυασμοί, όλοι συμφωνούν η διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου να γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση της Οδηγίας 2008-1998 και των εφαρμοστικών νόμων, κυρία του νόμου 4042 του 12. Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τα μεθοδευμένα αδιέξοδα καλά κρατούν. Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται τελευταία σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τα μεθοδευμένα αδιέξοδα καλά κρατούν. Με ορατό τον κίνδυνο να γεμίσουν πάλι οι Δήμοι και τα χωριά της περιφέρειας με βουνά απορριμμάτων, μεγάλος καυγάς γίνεται ανάμεσα σε δημάρχους περιφέρεια, δημάρχους κυβέρνηση, περιφέρεια κυβέρνηση για το ποιος θα παραδώσει σε ιδιώτες τη διαχείριση ή είναι πολλά τα λεφτά άρη. Η κυβέρνηση από τη μια μεριά νομοθετεί για την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων από τους Δήμους, από την άλλη διαπραγματεύεται με την τέρνα της ΔΙΤ και έμεσα καθιστά υποχρεωτική την ένταξη των Δήμων στους σχεδιασμούς της τέρνα. Η περιφέρεια ισχυρίζεται ότι αυτή και μόνο αυτή μπορεί να διαχειριστεί μέσω της ΔΙΤ με την τέρνα τα απορρίμματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι Δήμαρχοι, διεκδικώντας κομμάτι της πίτας και διεκδικούν τοπική διαχείριση, ζητούν συμμετοχή στις ΔΙΤ. Η υποκρισία των Δημάρχων ξεπερνάει κάθε όριο. Παριστάνουν τους ανήξερους για το περιεχόμενο της σύμβασης τους ΔΙΤ και ζητούν τώρα το Μάρτιο του 2016 ενημέρωση. 5 χρόνια τώρα, οι δυνάμεις της λαϊκής εισπύρωσης προειδοποιούσαμε ότι η παραχώρηση της διαχείρισης στους μονοπωλιακούς ομίλους θα γίνει με όρους και προϋποθέσεις μακροχρόνιας εγγυημένης κερδοφορίας για τους ομίλους και μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος για τα λαϊκά στρώματα. Από τις παρεμβάσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στα Δημοτικά Συμβούλια, τις συχνές ανακοινώσεις και τις συνεντεύξεις μας, όλη η κοινωνία ξέρει πέρα των άλλων ότι τα
ανταποδοτικά τέλη θα πολλαπλασιαστούν, ότι θα πληρώνουμε τα απορρίμματα περισσότερο και από το ψωμί μας. Μόνο οι δήμαρχοι δεν ξέρουν. Ήξεραν όμως, όταν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης βάζαμε το θέμα στα δημοτικά συμβούλια, είτε να αρνούνται να συζητηθεί, είτε να καταψηφίζουν τις προτάσεις μας για φιλολαϊκή διαχείριση. Καταψήφιζαν ακόμη και τις προτάσεις μας για να ζητήσουν οι Δήμοι τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης, τα στοιχεία και την εγγυημένη ποσότητα της ρήτρας. Τις μεγαλύτερες επιθέσεις δεχόμαστε όταν προτείναμε στα δημοτικά συμβούλια να απαιτήσουμε απόφασή τους να μην υπογραφεί η απόφαση της ΔΙΤ. Ηλεκτρονικά και με διαδικασίες express έρχονται οι κατασχέσεις από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, που όπως όλα δείχνουν ως τώρα και από το περασμένο Δεκέμβριο έκανε απλά πρόβες κατασχέσεων. Τσουνάμι θα πέσουν όπως όλα δείχνουν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια, καθώς ενώ όλη η χρονιά πέρυσι με την κλασική χειρόγραφη διαδικασία εισπράξη ήταν 5 εκατομμύρια μόνο από το Δεκέμβριο έως τώρα, το αντίστοιχο ποσό που εισπράχθηκε μέσω των ηλεκτρονικών κατασχέσεων φτάνει τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο μπαίνουν 272.400 οφειλέτες με χρέη σε ταμεία, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων πως συστηματικά δεν πληρώνουν. Το σαφάρι ωστόσο συνεχίζεται για να μπει κανείς στο στόχαστρο των ηλεκτών και στη συνέχεια θα πάρει σειρά και το ηλεκτρονικό κατασχετήριο. Εξετάζεται το ύψος και η παλαιότητα της οφειλής, η συνέπεια στην καταβολή οφειλών, η ηλικία και τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη, η ύπαρξη ή μη ρύθμιση των οφειλών, αλλά πιθανά μέτρα σε βάρος του οφειλέτη στο παρελθόν και συμπεριφορά του. Ουσιαστικά μπαίνει ένα point system το οποίο έχει στόχο να δείξει πόσα από τα πλέον των 15 δις των οφειλών μπορούν να εισπραχθούν. Στη συνέχεια, οι οφειλέτες στοχοποιούνται ένας-ένας μέσω των κατασχέσεων. Τέλος, στις φήμες που θέλουν το στρατόπεδο να αυπλίουν να μετατρέπεται σε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, έδωσε σήμερα με δήλωσή του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας Γιάννης Γκιόλας, ο οποίος χαρακτηριστικά τόνισε ότι δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον κλείσιμο του ΚΕΜΠ Ναυπλίου. Καταρχήν, κλείσιμο στρατοπέδου στο άμεσο μέλλον, και όταν μιλάω για άμεσο, μιλάμε χρόνο και πλέον. Δεν προβλέπεται. Δηλαδή, υπάρχει μεν στρατηγικός στόχος και σκοπός τα στρατόπεδα να συγκεντρωθούν και κυρίως στη Μεθόριο, στις μεγάλες πόλεις και να περιφρουρούν επίσης τα ενεργειακά κέντρα. Αυτό είναι μια γενική αρχή, η οποία προκειμένου να γίνει πράξη και να εφαρμοστεί πρέπει να περάσει από πολλές διαβουλεύσεις, κυρίως μέσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τουλάχιστον για το προσεχές έτος, όπως σας είπα, ούτε καν συζητείτε το σχετικό θέμα. Συνεπώς, ό,τι τυχόν έχει ακουστεί και αναπαράγεται, μάλλον κακό κάνει και για όλους εμάς και για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή, ακούνε ότι ψάχνουν να βρούνε πού θα στεγαστούν κάποιοι από τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες. Δεν υπάρχει τίποτα ορατό. Τώρα, το θέμα των προσφύγων. Σίγουρα νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανοίξει την αγκαλιά της και δέχεται αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εξ ανάγκης. Τι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω από τις εικόνες τις οποίες δείχνουν με το Χαλέπι και με όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Συρίας? Ποιος θα μπορούσε, ποιος νοικοκύρης, ποιος άνθρωπος που θα έχει τη δυνατότητα να φύγει, να πετάξει εκεί αν είναι δυνατόν, να μην σηκωθεί να φύγει? Και αυτοί οι άνθρωποι δικαιολογημένα. Βλέπουμε τα κουφάρια των πολυκατοικιών, βλέπουμε ανθρώπους και έγκυες γυναίκες με τα παιδιά τους να γεννάνε σε 10 μέρες αφού του έρχονται. Δεν ξεσηκώνεται ο άλλος να έρθει και να πάει στην Ευρώπη επειδή το έχει κάποτε σαν όνειρο και σκοπό να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Θέλει να επιβιώσει πρωτίστως. Όλοι αυτοί οι οικογενειάρχες με τα 3, με τα 5 παιδιά έρχονται για να ζήσουν και να μπορέσουν να κρατήσουν τα παιδιά τους στη ζωή, να τους δώσουν ένα μέλλον καλύτερο. Άρα, όλη η Ευρώπη πρέπει να συναισθανθεί την ανάγκη αυτή, να επιμερίσει το μεγάλο αυτό ρεύμα, και συγχωρήστε μου τη λέξη, αλλά ακούγεται, το ρεύμα των προσφύγων και μεταναστών, να μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε μια πρώτη στέγη, προσωρινή, και σε αυτό η Ελλάδα, νομίζω, και οι πολίτες, αλλά και το θεσμικό και το οργανωμένο κράτος, αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο τρόπο. Συνεπώς, αν τυχόν και οπουδήποτε γίνει, οι τοπικές κοινωνίες είναι πρόθυμες να δώσουν τη φιλοξενία και την υποστήριξή τους αυτούς. Το δηλώνουν και το κάνουν εμπράκτος. Στο προσεχές μέλλον για τον Ναύπλιο και για την ευρύτερη περιοχή δεν έχει ακουστεί κάτι. Θα είμαστε όμως σε επαφή. Θα δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο για τυχόν υποδοχή τέτοιων ατόμων. Από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης γίνεται προσπάθεια να εξευρεθούν χώροι οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αυτοί θα είναι οπωσδήποτε στεγασμένοι, θα είναι προσωρινοί, είναι τα λεγόμενα hot spots, και πρέπει καταρχήν να εξευρεθούν. Είμαστε ακόμα πολύ μακριά
Τι άλλο να πω. Έτσι, νομίζω η ζωή και η υποστήριξη που έχει δοθεί από όλη την, κοινωνία της Ελλάδας δείχνουν το αληθές του πράγματος. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης μαζί με τον Κώστα Ίσυχο και τον Δημήτρη Σαραφιανό, τον Θανάση Κούρκουλα και την Μαρία Μπαρνεύσκη έδωσαν σήμερα συνέντευξη τύπου για τις θέσεις της ΛΑΕ στο προσφυγικό θέμα. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, κατά την ομιλία του και απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, τόνισε μεταξύ άλλων: με δυσάρεστη και θα πρόσθετα οδυνηρή έκπληξη άκουσα τις δηλώσεις Γιάννη Μουζάλα και Νίκου Κοντζιά. Ο Γιάννης Μουζάλας προεξόφλησε ότι η Ιδωμένη θα μείνει κλειστή για τα επόμενα χρόνια, ενώ ο Νίκος Κοντζιάς αναβίβασε σε 150.000 τον αριθμό των προσφύγων που μπορεί να φιλοξενήσει, βλέπε στη βάξη τη χώρα μας. Αυτές τις δηλώσεις, όπως και τις σημερινές δηλώσεις Τούσκ μετά τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα τράνσιτ, καταδεικνύονται ότι η κυβέρνηση έχει αποδειχθεί ως μοιραίο το κλείσιμο των συνόρων στην Ιδωμένη και περίπου προεξοφλούν ότι η κυβέρνηση στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα δεν πρόκειται να θέσει θέμα ανοίγματος των συνόρων στην Ιδωμένη ή, αν το θέσει, θα το κάνει για τα μάτια του κόσμου. Πολύ φοβούμαι ότι υπάρχει άτυπη συμφωνία κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στη γερμανική και την ελληνική κυβέρνηση, ανάμεσα σε Μέρκελ και Τσίπρα, για να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα μεγάλο hot spot προκειμένου να διευκολυνθεί η θέση της Μέρκελ και να γίνει ο ελληνισμός χώρος κυματοθράφστης της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους κακούς τάχα πρόσφυγες. Η εξέλιξη αυτή καταδείχνει ότι έχουμε μια αβουλή παραδομένη και υποτελή κυβέρνηση, η οποία γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τη χώρα, ενώ χρησιμοποιείται από τη Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση ως αθλιέστατο προτεκτοράτο και πειραματόζω πολλαπλών χρήσεων. Η Λαϊκή Ενότητα υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της αλλά και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να θέσει σε επίταση τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τη Δευτέρα, 7 Τρίτου, τρία αλληλένδετα θέματα. Παρέλαση κάνουν τα ανατοϊκά πολεμικά πλοία στο πλαίσιο των περιπολιών τους για μετανάστες. Μετά το τουρκικό, σήμερα ένα ιταλικό πολεμικό πέρασε τον αισθμό προκαλώντας την αντίδραση αλλά και τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Ναυπλίου παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ με θέματα την παρουσίαση των αγωνιστικών λεπτομεριών και των συμμετοχών της τρίτης διοργάνωσης του Μαραθώνιου στο Ναύπλιο και την ανακοίνωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το Σάββατο 5 Μαρτίου και την Κυριακή 6 Μαρτίου. Τρίτος Μαραθώνιος Ναυπλίου, δύο μέρες πριν, τελευταία συνέντευξη τύπου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός, σε ένα αυθεντικό γεγονός, το οποίο η Οργανωτική Επιτροπή, οι εθελοντές και όλοι οι φορείς οι οποίοι βοηθούν για να γίνει πραγματικότητα, το έχουν μετατρέψει σε ένα πολύ μεγάλο, πολύπλευρο γεγονός. Από τη μία, η τουριστική προώθηση της περιοχής μας, από την άλλη, όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία γίνονται παράλληλα, τα ψυχαγωγικά επίσης που θα ακολουθήσουν το μαραθώνιο, αλλά και ακόμα προγράμματα υγείας, το κάνουν ένα γεγονός για το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Ο τρίτος μαραθώνιος θα λάβει χώρα σε λιγότερο από 48 ώρες. Είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζουν από την περιραίωσα ατμόσφαιρα ότι φέτος ανέβηκε ένα ακόμα σκαλοπάτι. Και το σκαλοπάτι αυτό που ανεβαίνει κάθε χρόνο έχει να κάνει με τις συμμετοχές, έχει να κάνει με την συμμετοχικότητα όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, κάτι που μας κάνει εξαιρετικά υπερήφανους. Νομίζω ότι αυτό που θέλαμε εξ αρχής να δώσουμε στο Ναύπλιο, στο Δήμο Ναυπλιαίων, στην περιοχή μας ολόκληρη, μέσα από αυτή την γιορτή, το κάνουμε πραγματικότητα. Στην τελευταία συνέντευξη ήθιστε να ευχαριστούμε περισσότερο και να ευχόμαστε για καλή επιτυχία. Εγώ θα επαναφέρω 2-3 λόγια τα οποία έχω πει. Το πρώτο και το κυριότερο και θα ήθελα να το συγκρατήσουν όλοι. Ο τρόπος με τον οποίο ο μαραθώνιος υλοποιείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, για μένα προσωπικά δεν κάνει τίποτα άλλο από το να βγάζει τον καλύτερο εαυτό του Έλληνα στην επιφάνεια. Και ο καλύτερος εαυτός μας είναι αυτός που έχει παραμερίσει το μικρόβιο της διχόνοιας, το μικρόβιο της έρηδας και βρίσκει τον τρόπο να ενώσει τους ανθρώπους, να ενώσει το ανθρώπινο δυναμικό σε ένα κοινό στόχο. Αυτό κάνει ο Δήμος Ναυπλιαίων, οι δημότες του Δήμου Ναυπλιαίων, οι πολίτες της περιοχής, για να φτάσει στο μαραθώνιο κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν και θα συμμετέχουν, αλλά για όλους αυτούς οι οποίοι ακούνε για το μαραθώνιο.
θέλουν να διοργανώσουν κάτι ανάλογο και τους, θα τους ενθαρρύνω να το κάνουν. Το ναύπλιο είναι αδιαφεσβήτητα ένας δημοφιλής προορισμός και αυτό οφείλεται τόσο σε διεθνές και όσο σε εθνικό επίπεδο, οφείλεται στην φυσική του ομορφιά, στη σπάνια πολιτιστική κληρονομιά και στη μεγάλη και πλούσια ιστορία που έχει. Εδώ έχουν γίνει και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, τόσο πολιτιστικές, τόσο αθλητικές. Μία από τις αθλητικές εκδηλώσεις, η οποία έχει λάβει μεγάλο... είναι σε υψηλό βαθμό αυτό το τελευταία τριετία, μετά την επιτυχία του πρώτου και του δευτέρου μαραθωνίου, που είμαστε πλέον στο κατόφλι του τρίτου μαραθωνίου. Οι συμμετοχές, από ό,τι ξέρω, είναι γύρω στις 6.500, ένα μεγάλο νούμερο, και αν αναλογιστούμε 6.500 με τους συνοδούς που θα έρθουν, το τρίμερο που έρχεται τον Άφλιο θα βυθίζεται, θα έχει 20.000 κόσμο. Είναι μια τονωτική ένωση για την περιοχή μας, για τους επαγγελματίες του Ναυπλίου, της Αργολίδας. Και ταυτοχρόνως και μια τουριστική προβολή της Αργολίδας, του Ναυπλίου και του αθλητισμού. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης ο Πέτρος Τατούλης και εμείς μαζί οι αντιπεριφερειάρχες έχουμε τον αθλητισμό ως ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Και πάντα σε τέτοιες εκδηλώσεις είμαστε αρρωγοί, είμαστε δίπλα, όπως ήμασταν και στο πρώτο μαραθώνιο και στο δεύτερο. Είμαστε και φέτος δίπλα στο Ναύπλιο, δίπλα στο μαραθώνιο το μεγάλο, ο οποίος πιστεύω ότι ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν 3 χρόνια, αλλά τώρα γίνεται από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της Ελλάδος. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Δήμο για την πρωτοβουλία που πήρε πριν στον πρώτο μαραθώνιο. Είμαστε από την πρώτη στιγμή, ο ΣΕΓΑΣ ήταν αρρωγός, ήταν μπροστά σε όλα τα γεγονότα, δηλαδή ήταν στην οργάνωση, ήταν στη διαφήμιση και γι' αυτό πέρασε και από το πρώτο μαραθώνιο στο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ. Ο ΣΕΓΑΣ δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το δρομικό κίνημα. Εξάλλου και εμείς εδώ, και ο πρόεδρος, ο οποίος χαιρετίζει αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Παναγόπλος, αλλά δίνουμε μεγάλη σημασία εξάλλου και η παρουσία του Γιάννη του Μαμουζέλου, του συνάδελφου, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, ρωτάει πάντα για το μαραθώνιο, είναι κοντά και οτιδήποτε προκύψει το λύνει αμέσως. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κριτές των αγώνων, οι οποίοι θα είναι για να υπάρχει επίσημος αγώνας πρέπει να υπάρχουν κριτές, ανεξάρτητα τα ηλεκτρονικά μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές, γιατί χωρίς τους εθελοντές δεν μπορεί να γίνουν οι αγώνες, και όλοι όσοι εργάζονται και θα εργαστούν αύριο όλο το 24ωρο και έως να τελειώσει και ο τελευταίος δρομέας. Όλοι οι προλαλήσατες μιλήσανε για μαραθώνιο, για γιορτή, για μέρα χωρίς αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο του Ναυπλίου. Όντως μια τέτοια γιορτή είναι. Σε μια τέτοια γιορτή δεν νοείται να μιλάμε και να λέμε αστυνομική διάταξη, αστυνομική απαγόρευση δηλαδή για ρυθμίσεις κυκλοφορίας οχημάτων. Σε μια γιορτή προσέρχονται όλοι και έχουν καταλάβει γιατί θα μπουν σε κάποια επίπονη διαδικασία να παρκάνουν το αμάξι λίγο μακρύτερα από εκεί που τις άλλες ημέρες το πάρκαραν, και αυτό κυρίως αφορά το κέντρο του Ναυπλίου. Για να έχει λοιπόν επιτυχία αυτή η εκδήλωση κατά την άποψή μου, πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία οι κάτοικοι, να απομακρύνουν την ημέρα, την Κυριακή δηλαδή που έχει προγραμματιστεί η έναρξη του μαραθωνίου δρόμου, να προσεγγίσουν στο λιμάνι, να αφήσουν τα αμάξια τους για να μην έχουν τον εγκλωβισμό για όσους θέλουν να το χρησιμοποιήσουν την Κυριακή από τις 7.30 ώρα μέχρι και τις 3.30, που υπολογίζεται ότι θα είναι η λήξη του μαραθωνίου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέες μα κυρίως σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος 4039 του 2014 που αφορά την προστασία των κατοικίδιων ζώων. Κάθε υπεύθυνος ιδιοκτήτης κατοικίδιου θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά σημεία του νόμου, τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν. Τα πιο σημαντικά σημεία του νόμου είναι τα εξής. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο για τη μεταβολή των στοιχείων, είτε αφορούν τον ίδιο, για το κατοικίδιό του, που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων.
γίνεται υποχρεωτική η σήμανση ακόμη και για τα τσοπανόσκυλα με σκοπό την επίβλεψη του πληθυσμού τους και τη διασφάλιση της υγείας τους. Απαιτείται άδεια εκτροφέα σε όσους πολλούν ζώα, ακόμη και στην περίπτωση κατοχής ενός και μόνο θηλυκού ζώων αναπαραγωγής. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορία ζώων, συντροφιάς απαιτείται και για τους εργαστέχνες εκτροφής σκύλων ή γατών. Απαγορεύεται η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών, διότι στους χώρους αυτούς δεν είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν οι απαραίτητες συνθήκες για την καλή τους υγεία. Απαγορεύεται η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακροτηριασμένη. Αποσαφηνίζεται η επανεξέταση των αδέσποτων, έτσι απαγορεύεται η επανένταξή τους στις εισόδους και εξόδους των λιμανιών, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στις κλειστές αγορές. Οι σκύλοι οδηγοί τυφλών θα μπορούν να μπαίνουν χωρίς φήμωτρο ή κλουβί στα μέσα μαζικής μεταφοράς ανεξαρτήτως μεγέθους. Τα πρόστιμα για περιστατικά κακοποίησης, παραμέληση και μη τήρηση των κανονισμών ευρυζωίας γίνονται αυστηρότερα, ενώ προστίθενται και νέα πρόστιμα όπως αυτά που απαγορεύουν την εισαγωγή και εμπορία ακροτηριασμένων σκύλων και επιφέρουν χρηματικό πρόστιμο ύψους έως και 30.000 ευρώ ανά ζώο. Στο κλίμα των ημερών, Τσικνοπέμπτη χθες και στο γαλακτοκομικό συνεταιρισμό που εδρεύει ο τομέας καθαριότητας του Πρασίνου του Δήμου Άργους Μυκηνών, τσίκνησαν με σουβλάκια, πολύ κρασί και παραδοσιακή μουσική για το έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Όλοι οι εργάτες της καθαριότητας και του Πρασίνου ήταν εκεί για να γιορτάσουν το έθιμο και να περάσουν μια διαφορετική ημέρα στο χώρο εργασίας τους με συμπαραστάτες, τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Πετσέλη, αρμόδιο προϊστάμενο, και τον Νίκο Δελή, δημοτικό σύμβουλο, που παρευρέθηκε εκεί για τα χρόνια πολλά. Δωρεάν θα είναι αυτή την Κυριακή 6 Μαρτίου η είσοδος σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 1945 του 2012, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και τροποποιηθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πρόκειται για την τελευταία, πρώτη Κυριακή του μήνα, τη σεζόν Νοεμβρίου-Μαρτίου, κατά την οποία τα μουσεία θα έχουν δωρεάν είσοδο για το κοινό. Η Κυριακή, μάλιστα, αυτή είναι ελαφρώς βουσούζικη, αφού συμπίπτει με την 6η Μαρτίου, η μέρα που τα μουσεία θα ήταν πάλι δωρεάν προς το κοινό λόγω της ημέρας μνήμης της Μελίνας Μερκούρη. Ας είναι όμως, θα αρκεστούμε σε αυτή την ημέρα. Ειδικότερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το μενού θα έρθει νωρίτερα. Την Τσικνοπέμπτη, 3 Μαρτίου, το εστιατόριο του Μουσείου, οι επισκέπτες απόλαυσαν από τις 8 το βράδυ έως και τα μεσάνυχτα μουσική τζαζ σε μια ξεχωριστή βραδιά με πλούσιο μπουφέ, λαχταριστά ορεκτικά, φρέσκες σαλάτες, ποικιλίες κρεατικών και σπιτικών γλυκών. Τη βραδιά αυτή συνόδευσε το νεοσύστατο μουσικό σύνολο που αποτελείται από 3 γνωστούς μουσικούς της αθηναϊκής τζαζ σκηνής. Επόμενες μέρες, πολλά τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν θα απαιτούν κάποιο αντίτιμο εισόδου, θα είναι η 18η Απριλίου, Διεθνή ημέρα μνημείων, η 18η Μαΐου, Διεθνή ημέρα μουσείων και η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Από την καταβολή αντιτίμου απαλλάσσονται ούτως ή άλλως οι νέοι ηλικίες έως 18 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, οι φοιτητές και οι σπουδαστές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στρατιωτικών σχολών ή ισότιμων σχολών, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των σχολών ξεναγών με την επίδειξη της φοιτητικής σπουδαστικής του ταυτότητας. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Παλαιοτριώσεων. Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας, μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών με την επίδειξη κάρτας. Οι ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Δελτίο ελεύθερης εισόδου τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης δικαιούνται να αποκτήσουν τα μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και διευθυντές που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οριστική πλέον είναι η διακοπή του θεσμού του Κύπελλου Ελλάδας, όπως ενημέρωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός είχε ήδη δώσει το μεσημέρι το πράσινο φως στο Σταύρο Κοντονή για την αναβολή του ημιτελικού και έτσι ακυρώθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Η απόφαση για τη διακοπή είχε ως εξής. Η καταδίκη της βίας και των αγριοτήτων στους αγωνιστικούς χώρους γίνεται από την κυβέρνηση χωρίς αιρέσεις, αστερίσκους και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση λειτουργεί υπονομευτικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται να παταχθούν τα αντικοινωνικά φαινόμενα και στην ουσία να υποθάλπτει και να νομιμοποιεί. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι ο ίδιος ο διαιτητής, ο οποίος εφάρμοσε αυστηρά τον κανόνα της ΕΠΟ και όχι νόμο, όπως ορισμένοι αναφέρουν, τον Νοέμβριο για τα ίδια και χειρότερα γεγονότα, αποπειράθηκε τρεις φορές κατά παράβαση των ιδίων κανονισμών να συνεχίσει και να ολοκληρώσει το χθεσινό αγώνα. Επίσης, εύλογα είναι τα ερωτηματικά που συνεχώς προκαλούνται στην κοινή γνώμη ως προς τα κριτήρια ορισμού διαιτητών από την ΚΕΔ
σε κρίσιμους αγώνες, όταν κατά τεκμήριο ικανοί διαιτητές ορίζονται να διαιτητεύσουν λιγότερο κρίσιμους αγώνες. Οι διοικητές της ΕΠΟ και της ΚΕΔ οφείλουν να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις και να μην παριστάνουν τους θυγόμενους. Είναι ανάγκη στη σημερινή κατάσταση όλοι οι παράγοντες των ομάδων να αντιληφθούν ότι εμπριστικές δηλώσεις, μετάθεση ευθυνών πάντα σε άλλους και όσα συμβαίνουν και δικαιολόγηση των εκτροπών δημιουργούν περιβάλλον καταστροφής, διάλυσης και ανυποψίας του ποδοσφαίρου. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Επιβατικά, μοτοσυκλέτες, φορτηγά. Άρτιος τεχνικός έλεγχος. Γρήγορη εξυπηρέτηση. Πάντα δίπλα στον πελάτη. Ιδιωτικό κταίο Ανατολικής Πελοποννήσου Παναγιώτης Ταραντήλης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Για τα καθημερινά μου ψώνια επιλέγω έξυπνα. Επιλέγω τα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Για την προσωπική εξυπηρέτηση, την άριστη ποιότητα, τις απίστευτες προσφορές και το ευχάριστο περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Κρητικός. Η έξυπνη επιλογή. Και αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από μείον 2 έως 13 βαθμούς, στα βυτικά από 2 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 1 έως 15 και στα νησιά από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς μέχρι μέτρη και στα ανατολικά μέτρη έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 1 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR τηλεόραση. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε όλους.